σήμερα είναι μία γιορτή ίσως αλλιώτικη από τις άλλες. Είναι μία γιορτή η οποία βγήκε μέσα από τους αιώνες της Εκκλησίας. Γιορτάζουμε όλους αυτούς που πάλεψαν για να πάρουμε εμείς μέχρι σήμερα καθαρή την πίστη μας. Καθαρή όπως τη θέλει ο Θεός μας. Το πρώτο που θα ήθελα να πω δύο λόγια είναι για το τι είναι η Εκκλησία. Γιατί την έφτιαξε ο Θεός την Εκκλησία και με τι υλικά την έχτισε ο Θεός μας την Εκκλησία. Είναι οι πέτρες, είναι τα τσιμέντα, τα μάρμαρα, οι σοβάδες, οι πολυέλαιοι. Είναι τα ψαλτήρια, είναι οι Άγιοι, είναι οι εικόνες, είναι η Αγία Τράπεζα. Ναι, η Αγία Τράπεζα είναι. Είναι και όλα αυτά. Και πάρα πολλά άλλα, από το τελευταίο καρφάκι μέχρι τα καμπαναριά και οι τρούλοι και όλα και οι αυλές της Εκκλησίας. Αλλά αυτά, από μόνα τους, δεν είναι τίποτα. Τι θέλουν λοιπόν όλα αυτά για να φτιαχτούν κάτι που να είναι η Εκκλησία? Τι θέλουν? Το αίμα του Χριστού θέλουν. Η θυσία του Χριστού. Όχι ο Χριστός, η θυσία του Χριστού στέργιωσε την Εκκλησία και την προετοίμασε για να κατεβεί την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα και να λέει το τροπάριο όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Ποιος? Η χάρη του Θεού. Και επειδή είπαμε ότι πρώτο και κύριο υλικό είναι το αίμα του Χριστού, από εκεί πηγάζουν όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ό,τι κάνουμε εδώ. Τι ωραία η εικόνα που έχει εδώ τη Σταύρωση. Και δίπλα είναι η Σταύρωση και ακριβώς δίπλα στο Χριστό ένα αγγελάκι με ένα αγιοπότηρο να μαζεύει το αίμα του Χριστού που το χρειάζεται η Εκκλησία. Γιατί πάνω στο αίμα του Χριστού θεμελιώθηκαν και φτιάχτηκαν όλα αυτά. Αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, ο οποίος ξεκινάει με την αυριανή γιορτή να έρχεται, που είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αν δεν είχε έρθει λοιπόν ο Χριστός, αν δεν είχε βρεθεί η Παναγία, αν έχει κι άλλα αν που μπορεί να βάλει κάποιος, αν δεν είχε νικηθεί η δικαιοσύνη του Θεού με την αγάπη του, γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη? Γιατί νικήθηκε, υποχώρησε η δικαιοσύνη του Θεού από την άπειρη αγάπη που μας έχει. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο,
που τι έγινε, έστειλε το γιο του τον μονογενή. Γιατί τον έστειλε? Να έρθει εδώ και να μας δείξει πόσο δυνατός και ισχυρός είναι. Όχι. Πόση αγάπη έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και το έδειξε αυτό πρώτα με το να έρθει. Δεύτερον, με το να αγκαλιάσει και να μας δείξει τα πρώτα παραδείγματα αγάπης του. Να αγκαλιάσει κάθε πονεμένο, κάθε δυστυχισμένο, να αγκαλιάσει κάθε αμαρτωλό. Τέτοιος είναι αυτός ο Θεός που αγκάλιασε τον κάθε αμαρτωλό και του έδωσε και την ελπίδα και τη δύναμη και το κουράγιο, αλλά μας έδωσε και τον τρόπο να σβήνουμε τις αμαρτίες. Τι Θεός είναι αυτός, ο οποίος για κάθε λάθος μας, από τα τότε τα λάθη των ανθρώπων μέχρι τα σήμερα και μέχρι το τέλος του κόσμου, αυτός ο Θεός τι θα κάνει? Θα αγαπάει, θα συγχωρεί, θα περιμένει τον καθένα μας. Για τον κάθε ένα ήρθε ο Χριστός. Για τον κάθε ένα δίδαξε ο Χριστός. Για τον κάθε ένα σταυρώθηκε ο Χριστός. Τον κάθε ένα θέλει ο Χριστός. Δεν περισσεύει κανένας. Δεν υπάρχει ούτε ένας για τον οποίον τούτος εδώ ο Χριστός να μην νοιάζεται, να μην περιμένει, να μην ελπίζει, να μην θέλει να τον δει κοντά του. Από αυτήν την αγάπη λοιπόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Από αυτήν την αγάπη του έφτιαξε και την Εκκλησία, διότι σου λέει: ήρθα, με είδαν αυτοί που με είδαν, με έζησαν αυτοί που με έζησαν, που δεν με κατάλαβα κιόλας οι περισσότεροι. Τώρα που θα φύγω δεν θα τους αφήσω κάτι. Και μας άφησε έναν τόπο, σε κάθε τόπο, στον οποίο να ενώνεται ουρανός και γη, στον κάθε ναό, στο κάθε θυσιαστήριο, σε κάθε Αγία Τράπεζα, σε κάθε λειτουργία, ανοίγει ο ουρανός και κατεβαίνει και ενώνεται όλος ο ουρανός με την γη. Παπά μου, καλέ μου παπά, γιατί δεν τα βλέπουμε εμείς? Γιατί έχουμε μολύνει τις ψυχές μας και τα μάτια μας. Πόσες φορές, πόσοι Άγιοι τα βλέπουν αυτά, τα ζουν αυτά, τα νιώθουν αυτά. Και ξέρετε κάτι, δεν ήρθε ο Χριστός, τώρα θα σας μπερδέψω, θέλω να σας μπερδέψω, γιατί σε αυτό αν δεν σας μπερδέψω, δεν θα ξεμπερδευτείτε. Πάει ο παπάς, το έχασε τελείως. Λοιπόν, πάμε να σας μπερδέψω τώρα. Δεν ήρθε ο Χριστός για να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Δεν ήρθε ο Χριστός για να φτιάξει ένα σύστημα κοινωνικό, πολιτικό ή εκκλησιαστικό για να είμαστε καλοί άνθρωποι και να περνάμε καλά. Όχι. Δεν ήρθε γι' αυτό. Αν και εμείς αυτό πιστεύουμε συνήθως. Να είσαι καλό παιδί,
να κάνεις δύο πράγματα για να κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Τα κατάκα απλά πράγματα. Όχι, δεν ήρθε γι' αυτό. Ήρθε για να πάρει τον χωματένιο τον άνθρωπο και να του δώσει τη δυνατότητα να ενώνεται με το Θεό του. Εάν, λέει, τις αγαπάμε, ακούστε, αν κάποιος, λέει, με αγαπάει και τηρεί τις εντολές μου, ποιες είναι οι εντολές? Η αγάπη, η ταπείνωση, η υπομονή, η ελπίδα, η χαρά. Εάν κάποιος, λέει, αγαπάμε, με αγαπάει και τηρεί τα εντολάς μου, αγαπήσει αυτόν ο πατήρ. Θα τον αγαπήσει και ο Θεός Πατέρας. Γιατί λέει μόνον ο πατήρ? Γιατί λέει ότι είναι σίγουρος ότι το ξέρετε ότι εγώ σας αγαπάω αφού είμαι μαζί σας? Θεωρεί δεδομένη την αγάπη που έχει ο Χριστός σε μας. Αγαπήσει, λέει, αυτόν ο πατήρ. Ακούστε παρακάτω, μωρέ. Γιατί δεν σας τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα ξέρετε αυτά, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά, γιατί δεν τα ζούμε αυτά? Αγαπήσει αυτόν ο πατήρ. Ακούστε φράση. Στα Ευαγγέλια τα διαβάζουμε. Και εισελευσόμεθα εις αυτόν, θα έρθουμε και θα μπούμε μέσα σε αυτόν. Και μονήν παρά αυτόν ποιήσουμε. Και θα φτιάξουμε, λέει, κατοικητήριο μες στην ψυχή τους. Ξαναλέω, εάν τις αγαπάμε, τα σεντολάς τα σε μας τηρήσει, θα τηρήσει τα σεντολάς. Και θα αγαπήσει αυτόν ο πατήρ. Ποιος Θεός μέχρι τότε αγαπούσε τον άνθρωπο τόσο πολύ που είχε την έννοια να μπει μέσα του και να κατοικήσει? Κανένας. Ποτέ δεν θα βρεθεί κάποιος που θα το θέλει αυτό. Ακόμα και αυτός που μας λέει ότι σας σ' αγαπώ, 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 περισσότερο αγαπάει τον εαυτό του και τον εγωισμό του παρά το πρόσωπο στο οποίο το λέει το σ' αγαπώ. Εδώ όμως ο Θεός τόσο πολύ είναι μας αγαπάει που θέλει να του ανοίξουμε την καρδιά και να μπει μέσα ο Θεός Πατέρας και ο Γιος του μαζί και να μας ευλογάει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η Εκκλησία που μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε και να συνευρισκόμαστε με το Θεό μας. Έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, περιέγραφε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και λέει κάπου μία φράση, τη λέω στα αρχαία πρώτα, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, τι υπέροχη φράση. Ο Θεός, λέει, είναι, ο Θεός είναι ο εμός έρος, ο δικός μου έρωτας. Αυτός είναι ο Θεός και αυτή είναι η Εκκλησία Του, στην οποία όχι μόνον θεωρητικά μας δίνει το Θεό, αλλά πάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε φορά κατεβαίνει και λέει, λάβετε, φάγετε, πίετε το αίμα μου και φάτε το σώμα μου. Πάρτε με, πάρτε με. Κλαίει ο Θεός για αυτόν που δεν κοινωνάει. Κλαίει ο Θεός. Εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός τσατίζεται όταν κοινωνάμε, γιατί έχουμε αμαρτίες. Μα επειδή έχουμε αμαρτίες δίνεται η Θεία Κοινωνία. Για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες.
για να πάρουμε δύναμη να πολεμήσουμε και να κόψουμε τα πάθη μας, τα ελαττώματά μας, τις κακίες μας. Φάρμακο είναι η Θεία Κοινωνία. Θεραπεία είναι η Θεία Κοινωνία. Και ξέρετε κάτι, η Εκκλησία είναι μόνιμα νοσοκομείο που μας θεραπεύει. Τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας, τις απελπισίες μας, όλα αυτά, τη μαυρίλα μας, μας τα θεραπεύει αν μπούμε και περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο που σας περιέγραψα προηγουμένως, που θα αγαπήσουμε το Θεό και θα μας ανταποδώσει ο Θεός την αγάπη Του με το να έρθει μέσα μας. Και όλα τούτα εδώ τα κουβάλισαν οι άνθρωποι 2.000 χρόνια και πάλεψαν εναντίον των αιρέσεων. Πόσες και πόσες αιρέσεις δεν μπήκαν μέσα στην Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία τα καθάρισε. Ποιοι ήταν αυτοί που γίνονταν σίγουροι δάσκαλοι για την Εκκλησία? Αυτοί που ζούσαν τον Χριστό. Όχι τον ζούσαν με δυο χαζά πράγματα. Όχι. Νιώθανε ότι ο Χριστός ήταν μέσα τους. Γι' αυτό και οι Άγιοι φτάνουν να κάνουν θαύματα. Πότε? Όταν πλημμυρίσει το είναι τους με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Όταν θεωθεί ο άνθρωπος, γίνει Θεός κατά χάρη, τότε σκορπάει χαρίσματα, 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 από γιατριές μέχρι στηρίγματα στις ψυχές μας για να πορευτούμε. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή λιτανία της εικόνες. Να πάρετε, στείλτε τα παιδάκια σας να πάρουν εικονίτσες και να τις κουβαλήσουν. Παναγιώτη, δώστε τις εικόνες. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Εικόνε και εδώ είσαι. Αμήν. Εδώ είσαι. Εικόνε και εδώ είσαι. Προσκυνούμεν αγαθέτουμεν η συγχώρηση των δεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Πλήση χαριδόκησα σαρκή ανελθήν εν το σταυρό την αρήσιους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού. Ω δεν ευχαρίστος δόμενος και πλήρως ο Θεός.